Θανάση, να ξεκινήσουμε από σένα. Είδαμε μόλι το ρεπορτάζ που προηγήθηκε τον Μετβέντεφ να προειδοποιεί με απάντηση εκτό Ουκρανίας δείχνοντα προ την Αμερική. Καλησπέρα από τη Μόσχα και καλή Σαρακοστή. Με τη συνήθι σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιεί μετά την έναρξη του πολέμου, ο πρώην πρόεδρο Μετβέντεφ επανέλαβε με δικά του λόγια το πυρηνικό δόγμα τη Ρωσία. Έγραψε στην εφημερίδα Ισβέστια ότι εάν απειληθεί η ύπαρξη της Ρωσίας, τότε η Μόσχα θα απαντήσει εκτός Ουκρανίας, αυτό λέει το ρωσικό δόγμα, είτε αν δεχτεί επίθεση με πυρηνικά, είτε αν δεχτεί με συμβατικά όπλα και δεν είναι σε θέση να την αποκρούσει σε βαθμό ώστε να απειληθεί η ύπαρξη του ρωσικού κράτους. Είναι για πρώτη φορά ίσως που αναφέρεται ότι η απάντηση θα είναι εκτός Ουκρανίας. υπονοείται ότι θα είναι σε κάποια από τις δυτικές χώρες, προφανώς αυτές που αποφασίζουν και πρώτα απ' όλα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Μετβέντεφ είπε ότι απατώνται όσοι στη Δύση πιστεύουν ότι όπως κατάφεραν να διαλύσουν τη Σοβιετική Ένωση, έτσι θα καταφέρουν να θάψουν και τη Ρωσία. Σε υψηλούς τόνους παραμένει το θέμα, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, της υπερδνηστερίας. Ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι α, γνωρίζει η Μόσχα ότι η Δύση και η Ουκρανία είναι σε θέση να επιχειρήσουν κάποιο είδους προβοκάτσια. Υπάρχουν πολλοί αναλυτές που μιλούν για το άνοιγμα ενός δευτέρου μετώπου που θα ήθελε ενδεχομένω το Κίεβο στην περιοχή. Επανειλημμένως οι Ρώσοι έχουν πει ότι αυτό α, μπορεί να επιχειρηθεί με κάποιο είδους προβοκάτσια ακόμη και με το να με α, στολές Ρώσων στρατιωτικών αυτοί που υποτίθεται επιτέθηκαν στην Ουκρανία και να φανεί όλο αυτό ή να έχει σχεδιαστεί ως ένα είδος απάντησης από την πλευρά του Κιέβου. Μα... Οι Ρωσόφωνοι του Ντονιέτσκ προβάλλουν ένα συγκλονιστικό βίντεο από επιθέσεις με ντρόουν και βόμβες στο κέντρο ακριβώς της πόλης του Ντονιέτσκ. Κάτω τους Ρωσόφωνους πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη της εγκληματική πολιτικής που ασκεί το Κίεβο και οι δυνάμεις του εναντίον τους. Χτυπούν δηλαδή περιοχές αμάχων, Μάλιστα. εν ψυχρό, στο κέντρο της πόλης. Και ο κύριος Πουσίλην είπε ότι αυτό είναι ένας λόγος, ο επικεφαλής των Ρωσόφωνων, ότι ιδρύθηκε πλέον, δημιουργήθηκε ένα σώμα Ουκρανών εχμαλώτων, Μάλιστα. το οποίο θα πολεμά πλέον στο πλευρό των Ρωσικών δυνάμων. Μάλιστα.